Είμαστε στο πρώτο ΕΠΑΛ Σερών, 1 Μαρτίου 2021 σήμερα και θα πάμε να δούμε με μερικά απλά βηματάκια πώς ελέγχουμε ένα μπεκ. Τσεκάζει ωραία και κανονικά. Και αυτό θα το ελέγξουμε με τον παλμογράφο. Έχουμε εδώ πέρα ένα Nissan Almera, το αυτοκίνητό μας. Και θα πάμε να δούμε κάποια απλά βήματα εδώ στον παλμογράφο. Όπως βλέπουμε, 14,12 βολτ έχουμε, οπότε είμαστε μέσα στα φυσιολογικά επιτρεπτά όρια. Και όταν το εγκέφαλος γιώνει το μπέκ, έχουμε σχεδόν, όπως βλέπουμε, η τάση πέφτει στο 0. Όταν σταματήσει ο ψεκασμός του μπέκ, η τάση δεν πέφτει αμέσως στο 0. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, θα πρέπει τα παλμογραφήματα από όλα τα μπέκ να είναι πανομοιότυπα. Μια ενδεχόμενη διαφοροποίηση δηλώνει βλάβη στο αντίστοιχο μπέκ. Θα πρέπει λοιπόν τόσο η τάση τροφοδοσίας αλλά και ο χρόνος ανοίγματος καθώς και η διάρκεια ψεκασμού να είναι ίδιες σε κάθε μπέκ. Επίσης, η αιχμή τάσης που δημιουργείται όταν εγκέφαλος σταματά να γιώνει τα μπέκ και είναι γύρω στα 80 βολτ, θα πρέπει και αυτή επίσης να είναι ίδια για όλα τα μπέκ. Και μια ενδεχόμενη διαφοροποίηση σε κάποιο μπέκ αυτής της τάσης δηλώνει πρόβλημα στην εσωτερική ένσταση του μπέκ. Αυτά λοιπόν, και αφού σας χαιρετήσουμε, σας δίνουμε ραντεβού στο επόμενο βίντεό μας.